Ανομικού η μοναδική τηλεοπτική μεταγραφή της χρονιάς. Από το Μέγκα πήγε στον Αντένα. Το θέμα όμως είναι πού θα αξιοποιηθεί η παρουσιάστρια τη νέα τηλεοπτική χρονιά. Δεν έχω ιδέα, πραγματικά. Νομίζω πως όλοι περιμένουμε να τελειώσει αυτή η σεζόν και να μάθουμε στο τέλος τι θα κάνουμε και αν θα κάνουμε κάτι. Όταν είναι κάτι ανακοινώσιμο, ή θα το μάθετε πρώτοι και θα μου το πείτε εσείς, ή θα σας το πω κατευθείαν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρα. Πληροφορίες λένε ότι ο Γιάννης Λάτσιος έχει σκεφτεί ισχυρό τον dancing και την παρουσίαση και μια συζήτηση που έγινε στην Κύπρο. Γιατί ήταν εκεί και ο κύριος Λάτσιος. Ναι, ήταν, αλλά ειλικρινά δεν κάναμε καμία συζήτηση για επαγγελματικά με τον κύριο Λάτσιο. Αυτό που είχαμε πει παλιότερα όμως και το γνωρίζατε ήδη είναι ότι είχαμε κάνει συζήτηση για τον dancing, αλλά για να χορέψω κανένα δύο φορές και να φύγω μετά, γιατί δεν ξέρω ούτε να χορεύω. Το όνομά της είναι ανάμεσα στα πολλά που έχουν ακουστεί για την πρωινή ζώνη του Αντένα. Ήταν άλλωστε το πρώτο πρόσωπο που είχαν σκεφτεί την φετινή χρονιά σαν τον οδική ένεση στο πρωινό του Χρήστου Φερεντίνου και τη Σύζη Χριστίδου. Δεν έχω κάνει καμία συζήτηση όμως ούτε για το πρωινό ούτε για τίποτα. Όπως ήρθε τελείως ξαφνικά η πρόταση για το Laugh Attack στη ζωή μου, έτσι ευελπιστώ να έρθει πάλι κάτι τελείως ξαφνικά στη ζωή μου. Το καλοκαίρι θα είναι θερμό για την παρουσιάστρια, καθώς όλα θα ξεκαθαρίσουν τους επόμενους μήνες. Αν και οι διακοπές με τον Χρήστο Χολίδη υπάρχουν στο πρόγραμμά της. Και τώρα που γυρνάω και από Κύπρο, σκέφτομαι μήπως πάω στην Κύπρο. Μου άρεσε πολύ στην Κύπρο. Με τον Χρήστο Χολίδη μαζί ή μόνοι σας? Δεν το έχω πει ακόμα στον Χρήστο, θα το συζητήσω και θα σου πω. Η χημεία, να υπάρχει μια καλή χημεία, να υπάρχει εμπιστοσύνη και αμοιβαίος σεβασμός και αγάπη. Σας ζηλεύει, τον ζηλεύετε? Όχι μωρέ, δεν ζηλεύω. Εκείνο ζηλεύει? Όχι, έτσι μου λέει τώρα. Ξέρω εγώ αν ζηλεύει και δεν το λέει. Η ζήλια όμως είναι το αλατοπίπερο στη σχέση. Αν και η ντούκισσα με τέτοιο κορμί φαίνεται ότι το αποφεύγει το αλάτι.